Πανελλήνια Μουσική, η συνάντηση για φιλανθρωπικό σκοπό θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα ο κύριος Μανώλης Κουτσουνάνος, μουσικός και διοργανωτής, ένας από τους διοργανωτές της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Συνδιοργανώνεται από το Δήμο Κοζάνης, τον ΟΑΠ, το Διπεθέ Κοζάνης και διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Φίλων της Τζαζ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτσουνάνο. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι μας, πραγματικά μας εκπλήξατε με αυτή την πανελλήνια μουσική συνάντηση και μάλιστα γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό ακόμη περισσότερο. Δώστε μας λίγο το στίγμα, τι θα παρακολουθήσουμε αύριο στην αίθουσα τέχνης. Αύριο θα παρακολουθήσουμε μια, κατά τη γνώμη μου, φανταστική συναυλία πολλών, από διάφορες μπάντες που θα έρθουν από Αθήνα, από Λάρισα, Θεσσαλονίκη και φυσικά και από Κρήτη κάποιος μουσικός. Δηλαδή θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Πρώτος θα παίξει το τρίο του Σάκη Ντοβόλη, μετά είναι Αζωράκος, Μπάμπης Τυρόπουλος και Βασίλης Κουτσουνάνος. Μετά είναι ο Σώτος Κουτσουνάνος, Acceleration. Επόμενη μπάντα είναι ο Κότσιφας Κλονής και Ντίνος Μάνος. Μετά είναι η μπάντα του Γιάννη Οικονομίδη που θα έρθουν από Θεσσαλονίκη αυτοί οι άνθρωποι. Και τελευταία η μπάντα του Συλλόγου, JFK, που θα παίξουμε μία σύνθεση του Τζούκα και μία του Κώστα του Σαπαλίδη και έτσι θα κλείσει με ένα τζαμ. Της βραδιάς θα παίξουν και διάφοροι άλλοι μουσική της προηγούμενης φάσης. Πολύ γνωστή μουσική λοιπόν σε αυτήν την πανελλήνια μουσική συνάντηση. Μια εξαιρετική μουσική συνάντηση που έχει και έναν καλό σκοπό, ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, πού θα διατεθούν, κύριε Κουτσουνάνο? Για ένα μουσικό, για τον Μιχάλη, ο οποίος και γι' αυτόν ανεβαίνουν όλοι οι μουσικοί. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να διοργανωθεί αυτό το πράγμα. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός που παίζει με όλους αυτούς τους μουσικούς. Και θα μπει σε ένα κέντρο αποκατάστασης, οπότε θα χρησιμοποιηθούν τα λεφτά για τη θεραπεία του. Όλοι μαζί λοιπόν να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, έναν μουσικό της πρώτης γραμμής. Ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό βέβαια. Όσοι θα είναι στην αίθουσα τέχνης αύριο στις 8 το βράδυ θα παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική μουσική συνάντηση, αυτή τη συναυλία. Και 20 αλήθεια μουσική στο σύνολο. Πολύ πράγμα, από Θεσσαλονίκη δηλαδή έρχονται. Θα Αθήνα, από ολόκληρη τη χώρα. Από όλη την Ελλάδα, ναι. Και έρχονται μουσικοί που ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική τζαζ, χώρια τζαζ σκηνή σήμερα. Εγώ θυμάμαι μία εκπομπή πολύ παλιά ότι η jazz δεν είναι μόνο για τη νύχτα. Μία εκπομπή στην αέρα χρόνια. Ναι. Παραγωγός ναι. Ο Τάσος Κόλλιας και πάντα έχω συνδυάσει την jazz μουσική για όλες τις ώρες του 24ωρου. Τώρα αυτή η μουσική συνάντηση, αυτή η συναυλή είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να βοηθήσουμε. Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί, κύριε Κουτσουνάνο, να είμαστε εκεί 8 η ώρα στην αίθουσα τέχνης και πρέπει να πούμε ότι θα γίνει η συναυλία με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Όχι μόνο να βοηθήσουμε, να βοηθηθούμε και εμείς, γιατί θα ακούσουμε κάτι που δεν το ακούει η πόλη μας. Έχει να τα ακούσει πολλά χρόνια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή. Θυμάμαι τις συναυλίες jazz και τα βραδινά που κάνατε σε διάφορα καφέ της Κοζάνης, έτσι, ναι. Για να ακούμε jazz σε όσους αρέσει jazz μουσική. Αύριο, ναι, να επισημάνουμε κάτι, κύριε Κουτσουνάνο. Επειδή βρισκόμαστε σε καιρό πανδημίας, ναι. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο, προκειμένου να μην υπάρχει φόβος. Θα υπάρχει, μπορούν να έρθουν και ανεμβολίαστοι με ένα rapid. Και βέβαια θα υπάρχει και η ένδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για όσους θα εισέλθουν στην αίθουσα. Η αίθουσα χωράει αυτή τη στιγμή με τους όρους αυτούς 300 άτομα. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Και από ό,τι βλέπω γίνεται χαμός, με παίρνουν από διάφορες πόλεις
και ζητάνε εισιτήρια, θα έρθουν και από Θεσσαλονίκη και από Καστοριά, Γρεβενά κτλ. Οπότε, ναι, να ξέρετε ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Ναι. Ναι, και όποιος θέλει, θα επικοινωνήσει μαζί μου. Το τηλέφωνο υπάρχει μέσα στο Facebook. Το έχει ανακοινώσει και ο Μιχάλης, ο Ζέγας. Και οπότε θα περιμένω όποιος θέλει για να του δώσω τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βρει τα εισιτήρια. Κύριε Κουτσουνάνο, όλοι λοιπόν αύριο επαναλαμβάνω στην αίθουσα τέχνης στις 8 το βράδυ για μια διαφορετική συναυλία, μια μουσική συνάντηση για φιλανθρωπικό σκοπό με μουσικούς από ολόκληρη τη χώρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εμείς είμαστε εδώ, η τηλεόραση του ΦΛΑΣ, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, όπως μπορούμε για έναν συνάνθρωπό μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Κουτσουνάνο. Καλή επιτυχία. Θα είμαστε κι εμείς εκεί και ό,τι θα χρειαστεί θα είμαστε δίπλα σας. Η τηλεόραση του ΦΛΑΣ θα είναι δίπλα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια.